το απόγευμα της Παρασκευής 15ης Φεβρουαρίου, περίπου στις 7.30 το απόγευμα, και μετά την επόμενη μέρα, μετά τις 8.30-9 η ώρα το πρωί, οπότε και έγινε αντιληπτό ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, καθώς ήταν κλειστό το κινητό του και δεν υπήρχε καμία ένδειξη, κανένα σημάδι ότι αυτός θα μπορούσε κάπως να επικοινωνήσει με την οικογένειά του. Ξεκινάει ένα θρίλερ αναζήτησης από την οικογένειά του και συγκεκριμένα από τον αδερφό του, ο οποίος μετά από αλλεπάλληλες έρευνες που ξεκινάει ο ίδιος, πηγαίνοντας αρχικά στην αστυνομία, ψάχνοντας επί της ουσίας μόνος τα ίχνη του αδερφού του, οδηγείται ακολούθως στο νοσοκομείο σε περίπτωση που είχε συμβεί κάτι, μιας και ο αδερφός του είχε φύγει το προηγούμενο βράδυ με το δικό του αυτοκίνητο, με το αυτοκίνητο δηλαδή του αδερφού του. Οπότε και καταλήγει σιγά σιγά στη διάρκεια της ημέρας ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Αρχίζει και αναρωτιέται μέχρι τη στιγμή, και αυτό το αποκαλύπτουμε για πρώτη φορά, που δέχεται ένα περίεργο τηλεφώνημα, στενή φίλη της οικογένειας, από μία 14χρονη. Η οποία 14χρονη είχε βρεθεί τυχαία στην περιοχή. Γνωρίζετε και σας είπα και από τη σύνδεση που είχαμε κάνει ότι το δρομάκι αυτό που συνδέει αυτός ο δρόμος Καρμανιόλα με τον προφήτη Ηλία είναι και στέκει έτσι νεωρό κοσμό που συγκεντρώνονται, απολαμβάνουν φεγγάρι, τη θάλασσα κλπ. Τυχαία λοιπόν βρέθηκε αυτή η 14χρονη σε εκείνο το σημείο και είδε κάτι περίεργο ασημένιο να επιπλέει. Ποιος θα έλεγε αργότερα ότι επρόκειτο για το αυτοκίνητο του άτυχου 27χρονου. Έχει τις πρώτες φωτογραφίες η κοπέλα αυτή, η οποία και τις δείχνει, ακολούθως μετά στην αστυνομία, όπως μάθαμε, αργά χτες το βράδυ. Είναι λοιπόν το υλικό αυτό στα χέρια της αστυνομίας. Και από εκεί και πέρα ειδοποιούνται οι σωστικές δυνάμεις ότι πρέπει να ξεκινήσει μια επιχείρηση συντονισμένη, στην οποία δεν αρκεί μόνο απλά ένα αλλιευτικό σκάφος. Είδαμε ότι υπήρχε έτσι μια συστράτευση, θα λέγαμε, όλων των δυνάμεων, προκειμένου να χτενιστεί κυριολεκτικά η περιοχή, προκειμένου να εντοπιστεί το αυτοκίνητο, το άτυχο 27χρονο, μια πάρα πολύ δύσκολη περιοχή. Απόκριμη. Από τις φωτογραφίες που βλέπουμε, επιβεβαιώνεται ο κύριος Μαδιάς, ο εμπειρογνώμονας, ο οποίος παρενέβη στην εκπομπή, και εξήγησε ότι το αυτοκίνητο πρέπει να έχει φύγει ακριβώς από το δρόμο που είχε κλείσει και ήταν ευθεία μπροστά, απέναντι από το σημείο που έπεσε στο γκρεμό το αυτοκίνητο, διότι το αυτοκίνητο βλέπουμε να έχει φύγει και να έχει χτυπήσει με το μπροστινό του μέρος. Ο κύριος Μαδιάς είπε χαρακτηριστικά ότι ήταν ίχνη πλαγιολίσθησης και όχι φρεναρίσματος. Σωστά. Δηλαδή ίσως κατέβαινε με ταχύτητα, με τα συμφραζόμενα τώρα οδηγούμαστε σε ένα συμπέρασμα, και ίσως να μην κατάφερε να... Επίσης θα μην ξεχνούμε και τα φρένα, το ABS. Ναι, μεν το ABS είναι πάρα πολύ καλό σε βρεγμένους δρόμους και σε μικρές ταχύτητες όμως παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα. Το ερωτηματικό είναι γιατί να είχε αναπτύξει αυτή την ταχύτητα. Σωστά. Αυτό λέει τώρα η οικογένεια σε ένα δρομάκι το οποίο το είδατε πως είναι. Ακριβώς. Το οποίο ήταν γνωστό του, δηλαδή δεν πήγαινε πρώτη φορά από εκεί. Γιατί έτρεχε, μήπως λέει η οικογένεια συνέβη κάτι άλλο το οποίο δεν γνωρίζουμε. Καταδιώκονταν, μήπως... να το πω...